Επιστρέφουμε για το τέταρτο μέρος της μεγάλης αυτής συνέντευξης με τον κύριο Σόρα και με τους συνεργάτες του για να ολοκληρώσουμε καταρχήν το κεφάλαιο Ανατολή και μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Κύριε Σόρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρα πολλές λύσεις όλη η Βουλή και όλοι οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όλοι είναι μέσα από το Σύνταγμά μας. Και εμείς, όπως έχω ξαναπεί, δεν έχουμε νόμους, αξιοποιούμε τους νόμους, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, του Σύνταγματος μας που υπάρχει τώρα. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι οι άνθρωποι του Υπουργείου Οικονομικών, και ιδιαίτερα είμαι στην περιοχή, είμαι στη Λαμία, είμαι στο μέρος του. Εδώ εκλέγεται ο κύριος Σταϊκούρας. Ο κύριος Σταϊκούρας, όπου ο κύριος Σταϊκούρας είναι υπεύθυνος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ένας οργανισμός της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας μας και είναι και αναπληρωτής υπουργός του κυρίου Στουρνάρα, στο Υπουργείο Οικονομικών. Το σημαντικό είναι ότι ο Στουρνάρας είναι μη εκλεγμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μισθό, έχει ένα προϊστάμενο. Ξέρουμε σίγουρα ότι είναι στο Club of Rome και σε άλλες λέσχες, τα οποία είναι στρατιώτης κάπου. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε. Άρα όμως ο κύριος Σταϊκούρας είναι ένας άνθρωπος. Είστε αρνητικός σε μια κουβέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών? Αν δεχθεί να έρθει να κάνουμε μια κουβέντα περί οικονομικών θεμάτων. Τον καλό επισήμως, και θα έπρεπε τώρα να είναι ήδη εδώ, και αν όχι εδώ, τουλάχιστον να είναι στα γραφεία του και να με καλέσει επίσημα. Γιατί επίσημα θέλω να με καλέσει. Ναι, ναι. Και επίσημα υπάρχει ένας νόμος του ελληνικού κράτους που λέει και του 2004 αλλά και του 2010, το οποίο μπορούμε να βγάλουμε καινούριο ομόλογο όπως κάνουν και οι τράπεζες. Δηλαδή είναι εξηγήστε νόμι. Το λίγο αυτό για να το καταλάβουν οι πολίτες. Από τη στιγμή που υπάρχει εμπράγματι αξία πιστοποιημένη από το δημόσιο, από το φόρο, από το φορέα, από το κράτος, από τη Βουλή και έχει συγκεκριμένο νούμερο, έχει δικαίωμα ο πολίτης, η εταιρεία, ο φορέας, οποιοδήποτε, να κόψει και να δημιουργήσει καινούριο ομόλογο. Άρα, μπορεί αύριο το πρωί να δημιουργήσει ένα καινούριο ομόλογο, δηλαδή ένα καινούριο IBOE ή ένα άλλο instrument, δηλαδή ένα άλλο χαρτί, ένα άλλο χρεόγραφο. Ξέρετε, το κάθε χρεόγραφο είναι για την κάθε δουλειά, που σημαίνει εάν το χρεόγραφο το δώσουμε έξω από τη χώρα μας, είναι υποχρεωτικό να το βγάλουμε International Bill of Change. Που σημαίνει μπορούμε αύριο να δημιουργήσουμε ένα έγγραφο το οποίο έχει συγκεκριμένη αξία, είναι πιστοποιημένη αξία, δεν περιμένεις τώρα την τράπεζα τη Γαλλία, ούτε να τη χτυπήσεις, ούτε να τη δείρεις, ούτε στο δικαστήριο. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος, όπως και ο νόμος της παγκόσμιας οικονομίας λέει. Εφόσον τα ομόλογά σου είναι 3A, δηλαδή 3α, χωρίς να ρωτήσεις κανέναν, αμέσως ταΐζεις το σύστημα. Δηλαδή, εάν σήμερα η Ελλάδα είχε ένα χρεόγραφο της Γαλλίας ή της Αμερικής, ναι, δεν ρωτάει κανέναν. Τη στιγμή που το χρεόγραφο αυτό είναι παντού πιστοποιημένο, το παίρνει, το βάζει στην κεντρική της τράπεζα, διότι η κεντρική τράπεζα της χώρας είναι ένα εργαλείο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και όλου του πλανήτη, και το παίρνει, το βάζει στην κεντρική τράπεζα. Και αυτόματα πιστώνει το λογαριασμό της. Άλλωστε στον πλανήτη έχουμε χρεώσεις και πιστώσεις. Δεν έχουμε ούτε τρένα, ούτε αεροπλάνα, ούτε τίποτα βαπόρια να κουβαλάνε λεφτά. Άλλωστε έχουμε αποδείξει ότι αν το χρέος των Αμερικανών, που είναι 187 τρισεκατομμύρια, το χρέος των ανθρώπων, έτσι, όχι της χώρας, οι άνθρωποι, τα δάνειά τους, οι κάρτες, ναι, και οι συναλλαγές τους, ναι, το κόβαμε σε χαρτί, είναι 2,5 φορές σε χαρτί το Empire State, αν σας λέει κάτι. Άρα λοιπόν, εντάξει τώρα, είναι οξύμορο, κάποιοι παπαγάλοι, τα έχουμε συναντήσει κάποιους ηλίθιους παπαγάλους, γελίους δηλαδή, γι' αυτό ποιόντο, για να είναι γελίους, κάτι κλόουν, να λένε δεν μας φέρατε χρήματα, δεν τα είδαμε, πού είναι τα χαρτιά, έπρεπε να έχουμε κόψει 7 δάση του Αμαζονίου, να τυπώσουμε χαρτί και δει τέτοιο έγγραφο κλειδωμένο με πολύ εξειδικευμένο υλικά που έχει τα χρήματα. Άρα λοιπόν έχουμε χρεώσεις και πιστώσεις. Άρα λοιπόν ο κύριος Σταϊκούρας πρέπει να ξέρει τι λέω. Εάν δεν ξέρει, είμαι πρόθυμος να τον βοηθήσω να καταλάβει και να του δώσω όλους τους παγκόσμιους νόμους πώς γίνεται αυτό. Μπορεί να μην το ξέρει. Μην νομίζω ότι επειδή είναι υπουργός το ξέρει. Αν το ξέρει όμως. Εάν το ξέρει, τότε είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας. Εσχάτης προδοσίας. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κ. Σταϊκούρας είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας. Εάν το δεν ξέρω αν ξέρει ή δεν ξέρει. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό όμως. Δεν είναι θέμα πίστης. Θα έπρεπε όμως να εμφανιστεί σε μια κουβέντα. Να ανοιχθούν τα χαρτιά. Να ακουστούν οι απόψεις. Για την τιμή των λόγων που λέμε, σας λέω, εάν ξέρει τη διαδικασία,
και δεν κάθεται με τέτοιες καλές προϋποθέσεις και δικά του έγγραφα, ελληνικά, εγώ δεν πάω να φέρω άλλα έγγραφα, δικά μας, δηλαδή θα τα δώσω επίσημα, άλλωστε τα έχω κάνει ήδη δωρεά. Μπορεί αύριο λοιπόν ο κύριος Σταϊκούρας να βοηθήσει όλη την Ελλάδα και να κάνει το καλύτερο που πρέπει για τον τόπο του, διότι έχει λύσει τα χέρια του. Να μην ψάχνει για τη Μέρκελ για τα νικά, να μην κάνει την ουρά του Στουρνάρα, να πάρει έναν κυρίαρχο ρόλο, να έρθει μαζί μας, να του δείξουμε τους νόμους αν δεν τους ξέρει και να ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας ελληνικό 3α ομόλογο, 3α ομόλογο, που μπορούμε να το κάνουμε δηλαδή, βάσει του ελληνικού νόμου και του παγκόσμιου νόμου. Θα του δείξω δύο ελληνικούς που η Βουλή των Ελλήνων την έχει βγάλει, και παγκόσμιους νόμους που μπορείς να δημιουργήσεις το ομόλογό σου, εφόσον έχεις πιστοποιημένη αξία, εφόσον έχουμε χρυσό και εφόσον έχουμε και από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, γιατί όλα αυτά είναι συστοιχίες που αποδεικνύονται. Προφανώς. Και να κάτσουμε κάτι λοιπόν, να δημιουργήσουμε ένα γράφημα, να δώσουμε το ομόλογο αυτό στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, να πάρουμε χρήματα. Δηλαδή, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τεράστια μηχανή ανοικοδόμησης, η οποία είμαστε μέσα στον νόμο και δεν είμαστε παράνομοι, ούτε ζητάμε χάρη, ούτε να κλέψουμε. Αυτό άλλωστε που λέω εγώ τώρα. Το έχει κάνει η Γερμανία. Το έχει κάνει η Γερμανία. Και αν αυτό γίνει, κύριε Σόρα. Ναι, κύριε Χαραλαμπούς, θα σας δώσω το λόγο. Και αν αυτό γίνει, τι θα γίνει μετά? Δηλαδή, αν αντιληφθούν τις πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν και που έχουμε, τι θα γίνει? Θα γίνει. Δεν θα έρχονται οι Εβραίοι να μου πάρουν τα πετρελαιά μου, τα ζωντόβολα, μένα τα 100. Δεν θα έρχονται οι άνθρωποι της Τσιλέσιας και οι Goldman Sachs, άλλοι χαζαρομογγόλοι, άφραγγοι, οι οποίοι έχουν κλέψει από τον πλανήτη και νομίζουν ότι έχουν χρήματα και έρχονται σε μένα να μου διαλύσουν τη χώρα μου. Δεν θα έχω ανάγκη κανέναν κερατά. Και δεν θα με δυναστεύει κανένας. Φυσικά είναι πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχω πει ότι ακόμα και το χρέος το θεωρώ ψεύτικο, τους λέω απατεώνες όλους. Είναι εγκάθετη, έχω τεράστια στοιχεία που είναι όλοι ψεύτες που μιλάνε για χρέος 500 δις. Δεν υπάρχει χρέος. Έχουμε πληρώσει γύρω στα 600 δισεκατομμύρια από το Πασόκ και μετά. Τα έχουμε πληρώσει ρε τα λεφτά. Και αν πήραμε 500 δις, πού πήγανε? Εγώ βλέπω μια Ελλάδα που είναι η πιο φορολογημένη χώρα στον πλανήτη. Ξέρετε, θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Τα τέλη κυκλοφορίας στην Αμερική είναι 30 δολάρια και έχεις 6 λουρίδες από μια μεριά, 6 από την άλλη, μπροστά το σπίτι σου. Και έχει 30 δολάρια τέλη κυκλοφορίας. Εδώ έχεις 1000, 1200, 1400. Το πιο μικρό αμάξι πληρώνει 300 και έχεις μια γούβα. Δεν υπάρχει γραμμή, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί είναι δρόμοι δικοί? Και όπου υπάρχουν δρόμοι δεν είναι δική σου. Ούτε η Αττική Οδό είναι δικιά σου, ούτε ο Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι δικιά σου, ούτε η Εγνατία είναι δικιά σου, ούτε η γέφυρα Ρίου Αντιρίου δεν είναι δικιά σου. Τι είπαμε, συμβάσεις παραχώρησης. Καλά ρε παιδιά, αφού δεν έχουμε τίποτα και τα έχουν όλα ξένοι, 500 δισεκατομμύρια, τι στο καλό τα κάναμε? Και τελικά μας τα δώσατε ποτέ? Ρε απατεώνες, αν ποτέ μας τα δώσατε, κάποιοι τα έχουν πάρει. Θα τα βρούμε, πού πήγανε? Όλα τα λεφτά διακινούνται μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ωραία, δεν θα μας πει η Τράπεζα της Ελλάδος? Α, δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Κοιτάξτε. Θα το δούμε λοιπόν τι μπορούμε να ελέγξουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί εδώ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας των Ελλήνων και δι' του αρχαιότερου έθνος στον πλανήτη. Και τα βάλατε μαζί μας. Ηλίθιοι, χωρίς να έχετε κανένα στοιχείο. Δεν σας κάναμε τίποτα. Δεν κατακτήσαμε τίποτα. Μα δεν ασχολούμαστε με το πετρέλαιο. Εγώ δηλαδή, θέμα τεχνολογίας πλανήτη και έτσι όπως διεξάγεται η γεωπολιτική, αν το θέλετε, της ενέργειας. Σε 10 χρόνια δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχει λόγος να το καίμε στα αυτοκίνητα. Αλλά το ζήτημα, μας πείσουν ότι είναι θέμα πετρελαίου? Όχι, είναι θέμα αφανισμού, ελληνισμού. Και θέλω τώρα μερικά άτομα που είναι ακόμα εκλεγμένα και είναι εκεί να χτυπήσει αύριο και να πει: οπουδήποτε θα με βρει και να έρθει να του παραδώσω στοιχεία, να παραδώσω μια. Μα καταρχάς, εγώ ήρθα στους κρατεούς να τους τα παραδώσω. Μα τα παρέδωσα. Λέω: πιστοποιημένα όπως τα έχετε, ήσασταν μπλοκαρισμένοι. Κάποια στιγμή ξεμπλοκάρατε από τα υπουργεία σας γιατί σας πίεσα. Έπρεπε να το κάνω. Ναι. Γιατί καταλαβαίνω και τον υπουργό πόσο μπλοκαρισμένος μπορεί να είναι. Είναι ένα κομμάτι του μεγάλου κόμματος. Είναι στρατιώτης κάπου. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, με δικές μας δυνατότητες φτάσαμε μέχρι εκεί και με πολλές μεγάλες βοήθειες και Ελλήνων, πραγματικών DNA και ανθρώπων που μας βοήθησαν και πράγματι και θέσεις που χαθήκανε και απώλειες που έχουμε. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Ωραία. Ακριβώς, πάρτε το. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Είναι γελίο να σας πιέζω να τα πάρετε. Μπορούν αύριο λοιπόν το ελληνικό μου δημόσιο με τους μηχανισμούς του, που τους έχω εκεί και πυρώνονται και είναι υπεύθυνοι ότι διοικούν και άρχουν σε ανθρώπους και όχι σε ζώα. Και πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι άνθρωποι που διοικούν ανθρώπους και πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι σε σχάτη προδοσία. Και θα σας πω αυτό. Η θανατική ποινή στην Ελλάδα υφίσταται. Ξέρετε πότε? Μόνο στην εσχάτη προδοσία. Ας το σκεφτούν, γιατί είναι κοντά η ώρα οι περίεργες. Εσχάτη προδοσία μπορεί να κάνει ο δημοσιογράφος που θα λέει ό,τι θέλει και θα ανησυχεί τον κόσμο να αυτοκτονεί. Γιατί και εγώ, αν θέλετε, πήγα ένα δικαστήριο για κατάλυση πολιτεύματος, για ανησυχία λαού. Εγώ
Μάλιστα. Επειδή του είπα ότι σου κάτω δεν σε ακούσα. Άρα λοιπόν του καλώ και τον κύριο Σταϊκούρα που είναι εκλεγμένος και είναι από τη Λαμία. Και να σας πω και κάτι. Περιμένω όλοι οι Λαμιώτες να πάρουν ένα τηλέφωνο του Σταϊκούρα που τους εκπροσωπεί και να του πούνε: τι κάνεις εδώ? Δεν μας νοιάζει τι θα πεις. Και επειδή δεν πιστεύουμε τίποτα και είμαστε υποψιασμένοι γιατί μας έχετε τόσα χρόνια δυναστεύσει και δεν είπατε μία λέξη από αυτά που είπατε, δεν κάνατε καμία από αυτά που είπατε, μπροστά σε τηλεόραση να καθίσουμε με όποιο δικηγόρο θέλει και με ό,τι μηχανισμό θέλει να λύσω αυτό που λέω και είναι ένα θέμα το οποίο είναι δικό του. Πάρτε το. Πάρτε ναι. μου το φόρο, είναι δικό σας. Πάρτε μου και τις συμμετοχές, σας τις δίνω. Το πώς σας τις δίνω, ναι, έχει όρους. Δίνω με όρους. Ό,τι όρος υπάρχει θα έχει να κάνει με διαφάνεια και με ελληνισμό. Ας βάλουν αυτούς τους όρους. Διαφάνεια και ελληνισμό. Για εξωτερικό και για δημόσιο χρέος. Και ιδιωτικό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω. Περιμένω να έρθει ο κύριος Σταϊκούρας, σαν εκλεγμένος άντρας Λαμιώτης, και αν δεν θέλει να έρθει, που δεν θα έρθει, Λαμιώτες, πάρτε τώρα από ένα τηλέφωνο, τραβάτε στο σπίτι του. Ο άνθρωπος πρέπει να δουλέψει, πώς να το πω. Είναι σαν να είναι ο αστυνόμος, ο οποίος τον παίρνετε τηλέφωνο γιατί σας κλέβουνε και σας λέει: δεν έρχομαι. Δεν έρχεσαι. Για πέστε μου τι γίνεται, μπορείτε να το σκεφτείτε. Τι διαφορά έχει ο αστυνομικός που δεν έρχεται γιατί σας κλέβουν, γιατί σας σκοτώνουν? Το ίδιο είναι και ο πολιτικός. Είναι τα σύνορά μας, είναι η κυριαρχία μας, είναι το μέλλον μας, είναι τα παιδιά μας, είναι η ζωή μας. Αυτά έχουν. Κύριε Σωρά, κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό. Κυρία Χαραλάμπου, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Το θέμα της ομολογοποίησης ναι. των αξιών ναι. είναι κάτι που οι τράπεζες έχουν πάρει δικαιώματα και έχουν κάνει στον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή όλα τα χρωστούμενα, τα κόκκινα δάνεια, τα έχουν ομολογοποιήσει και τα έχουν πουλήσει. Είναι κάτι δηλαδή αυτό που λέτε, αν το γνωρίζει ή όχι, είναι εγγυημένο ότι το γνωρίζει, ξέρουν πώς γίνεται, οι ίδιοι ψηφίσαν αυτούς τους νόμους σε αυτήν τη Βουλή και δεν γίνεται να μας κοροϊδεύουν. Φαντάζεσαι τώρα τα δάνεια που δεν πληρώνονται, τα κάνει ομόλογο, αλλά τα όμορφα χρήματα τα οποία είναι εγγυημένα από γαλλιά και από κεντρική τράπεζα να μην μπορεί να το κάνει. Μέσα στους νόμους και στο Σύνταγμα, το οποίο είναι της Ελλάδος, και αυτός ο άνθρωπος είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος του λαού, που όλες οι εξουσίες απορρέουν από το λαό. Άρα αυτός είναι διαχειριστής και αυτός δεν το κάνει, αφήνει το λαό να πεθάνει και δεν μπορεί με τα αυτά τα έγγραφα τώρα να δώσει στις τράπεζες και να πάρει τα κίνητα του κόσμου και να τα χαρίσει ή να βάλουμε ένα χ. Ποιος αυτός δεν μπορεί να το κάνει, αφού τα έχει μπροστά του τα εργαλεία? Κοιτάξτε, όταν έχεις το εργαλείο μπροστά σου, αν δεν το χειρίζεσαι και αφήνεις απλά να πεθάνει ο λαός σου, έχεις πολύ μεγάλη ευθύνη. Αυτό είναι σχάτη προδοσία. Γενοκτονία. Γι' αυτό είναι γενοκτονία και η γενοκτονία ξεκινάει πολύ πιο πίσω από παιδιά σαν τον Σταϊκούρα. Εγώ είχα γνώσει και προσωπικά τον πατέρα του, ήταν στο ιδιαίτερο γραφείο του Καραμαλή. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια οικογένεια πολιτικών πολύ κοντά στα πράγματα και πολύ κοντά σε άτομα με εξουσίες. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή την ώρα που μιλάμε και δει τέτοιες ώρες του ελληνισμού. Όχι μόνο με αυτοκτονίες. Έχουν εκτός από τις αυτοκτονίες που είναι 30.000 και είναι και ξέρουμε και αυτοκτονίες που δεν τις λένε γιατί ντρέπεται. Λέει αυτοκτονεί, κόλλησε το παιδί σου και δεν το λες. Υπάρχουν και άλλοι 100.000 από πίσω που είναι οικογένειες, γιαγιάδες, μπαμπάδες. Οι οποίοι είναι σκασμένοι. Και όλοι οι υπόλοιποι με τις ασθένειες που προκύπτουν από όλη αυτή την οικονομική κατάσταση. Συζητάτε τώρα, δηλαδή καταλαβαίνετε τι λέμε. Και δεν βλέπουν φως. Του λέει κάθε μέρα, του λέει έχουμε πρωτογενές. Τι πρωτογενές, τι τριτογενές, λέει. Λίθε, δεν έχει, η χώρα σου βούλιαξε. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Είναι όλοι χωρίς τη δουλειά. Δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ΟΗΠ. Διαλύσανε τα πάντα. Ποιος τα διαλύει? Γιατί τα διαλύει? Τι δεν έχουν χρήματα? Έχουμε αποδείξει που υπάρχουν. Σκοτώνουν τον ελληνισμό και πρέπει ο ελληνισμός να καταλάβει ότι πρέπει να γίνει μια γροθιά. Τα κόμματα είναι δηλητηριασμένος μπουφές. Όλα είναι δικά τους. Δεν υπάρχει κόμμα μες στη Βουλή που να είναι δικά τους. Έχω ξαναπεί ότι δεν πιστεύω στα κόμματα. Τα κόμματα πρέπει να καταργηθούν και πρέπει να τιμωρηθούν. Όλα τα κόμματα είναι διαιρεμένα, ξενόφορτα συστήματα και μιλάνε για δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι δεξιά, δεν μπορεί να είναι αριστερή, δεν μπορεί να είναι κεντρώα σοσιαλιστική, κομμουνιστική. Η δημοκρατία είναι μία και έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Δεν έχει κόμμα. Η δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα. Η δημοκρατία είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων που εκλέξαμε το πώς θέλουμε να ζήσουμε. Γι' αυτό είναι και αυστηρή. Σε καμία δημοκρατία ελληνική, τουλάχιστον όπως πρέπει να είναι η δημοκρατία, αυτά τα ζώα δεν θα υπήρχαν. Είναι μόνο χλαγωγοί. Σκοτώνουν τις ψυχές μας, τον ελληνισμό μας, τη χώρα μας, το μέλλον μας. Αυτά έχω να πω για αυτούς. Μάλιστα. Ναι, κύριε Χαλή. Είπατε προηγουμένως ότι μπορεί να μην γνώριζα. Ξανάρχομαι πίσω στο ίδιο θέμα. Η Μπενάκη, όταν γινόταν η ορκομοσία του Προέδρου. Δηλαδή, μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Τι θέλετε να πείτε ακριβώς, γιατί αυτό είναι σοβαρό. Το έχω μαζί μου γιατί ήθελα να το διαβάσουμε. Για πείτε μου.
στην ορκομοσία Προέδρου, όπου ακούστε, ο Πρόεδρος μιλάνε στον ελληνικό λαό. Και ο Πρόεδρος... Είναι στα εδρανά μου, είναι στο υψηλότερο σημείο εξουσίας. Διοικούνε την Ελλάδα, τον ταμάρι των θεών, και κοιτάξτε τι λέει αυτή η Εβραία κυρία Μπενάκη στον κύριο Εβραίο Χαζάρο Παπούλια. Μισό λεπτάκι. Πείτε κύριε Χαρλαβούς. Εξηγήστε καταρχήν τι θα διαβάσετε. Θα διαβάσω τι έχει υποθεί από την κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη κατά την ορκομοσία του κυρίου Παπούλια, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, μόλις ανέλαβε την Προεδρία. Σας ακούμε. Αναλαμβάνεται ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας για μία πενταετία, όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί. Με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από νέες μορφές διακυβέρνησης. Μήπως είσαι αστρολόγος η κυρία Μπενάκη, είναι με έντυπη κυρία Στρανάκη. Τι καταλαβαίνετε, τι διαβάζετε τώρα. Θέλω να, η κάθε φράση που έχει υποθεί, η κάθε φράση που διαβάσατε ολόκληρο, ολοκληρώστε κύριε Χαραλάμπους. Ναι, αυτό ήταν. Έτσι ήταν. Όμως, η κάθε φράση που υπόθηκε έχει σημεία κλειδιά. Ψήφιση της συνταγματικής συνθήκης. Η συνταγματική συνθήκη είναι αυτή που ανέρεσε το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία υπήρχε ολόκληρος αγώνας να μην γίνει. Εδώ το έχει προαναφέρει ότι έχει ήδη προκαθοριστεί. Ό,τι γουστάρουν να κάνουν. Προαποφασισμένο. Και αυτό τι ήταν η συνθήκη, για να τα πούμε και αυτά. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μπαρόζο, ναι, είχε δηλώσει, μόλις είχε ιδρυθεί αυτή η Ευρώπη των 27 κρατών μελών, ότι επανενωμένη γύρω από την ελευθερία και τη δημοκρατία. Άρα με αυτά που λέει πιο πάνω έχει αναιρέσει και αυτά. Και μια Ευρώπη που θα έχει καλύτερη θέση από οποιαδήποτε άλλη χώρα ή ομάδα χωρών. Όχι για να επιβάλλει, αλλά για να προτείνει συνολικές λύσεις, τις οποίες χρειάζεται ο κόσμος επιγόντως. Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, όλες οι κυβερνήσεις έδειξαν πολιτικό θάρρος. Σας καλώ τώρα να επιδείξουμε την ίδια αποφασιστικότητα κατά την περίοδο της επικύρωσης. Με την υπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνας, βάζουμε τέλος στις συζητήσεις 6 ετών πάνω στους θεσμούς μας. Τώρα είναι καιρός να προχωρήσουμε. Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει πολλές προκλήσεις, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, και οι πολίτες μας θέλουν αποτελέσματα. Αυτά είναι. Ο Μπαρόζο. Ορκίζεται δηλαδή. Μισό λεπτάκι. Δώστε μου πάλι το κείμενο. Δώστε μου. Εδώ. Ποιο είναι το κείμενο, αν είναι δυνατόν. Βεβαίως είναι. Πότε όμως, ξέρετε η ημερομηνία, πριν 5 χρόνια, είναι δυνατόν. Ναι. Μισό λεπτάκι. Αυτό έχει σημασία. Εκεί θέλω να πάω, κύριε Σόρα. Ορκομοσία Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας από προσφώνηση της Άννας Ψαρούδας Μπενάκη. Αναλαμβάνεται, ακούστε, τι λέει η κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, απευθυνόμενη κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας του κυρίου Παπούλια, στον ίδιο. Αναλαμβάνεται ως πρόεδρος της Δημοκρατίας για μια πενταετία, όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Το medium, όπως το λέγατε εσείς. Στρολόγος. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί. Με την ψήφιση ενδεχομένως και τη συνταγματική συνθήκη. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης, δηλαδή, της ευημερίας. Μου το αναλύετε λίγο, σας παρακαλώ. Και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Μου το αναλύετε λίγο. Θα το αναλύσω παρακαλώ. Το αναλύει μόνη της. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές. Καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και ίσως και να παραβιάζονται. Τι σημαίνει η λέξη παραβιάζω? Είναι ξεκάθαρο, να μην το λέμε αυτό. Αυτό το καταλαβαίνει και ο παππούς με τη γιαγιά στο χωριό. Δηλαδή μου λέτε ότι η Ελλάδα μου δεν θα είναι αυτή και θα είναι μικρότερη. Από αρχές, από πού θα παραβιάζονται όμως? Από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Δηλαδή εμείς ερχόμαστε. Πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από νέες μορφές διακυβέρνησης. Από όλα αυτά που μπορούσε να πει, αυτά είπε δηλαδή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας η κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Η οποία, γιατί... Από οτιδήποτε μπορεί να επιλέξει κάποιος να πει σε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας που ορκίζεται, η κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη επέλεξε να πει αυτό.
Η ορκομοσία του Προέδρου είναι ότι εγγυάται το Σύνταγμά μας τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπερασπίζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα τα διασφαλίσει μέχρι θανάτου. Αυτό λέει ο όρκος. Αυτή έρχεται και δίνει δικαίωμα και το επικυρώνει ότι θα παραβιαστούν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Παραβιάζω σημαίνει με βία αν κάποιος άλλος επεμβαίνει στο δικό σου δικαίωμα και του δίνει και δικαίωμα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι τι λέει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του λέει ότι αυτά στα οποία ορκίζεσαι πιθανότατα να παραβιαστούν. Και ποια είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου? Η ζωή, τρόφιμο, αέρα, νερό. Το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι. Και μετά, σύνορα. Είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Του μιλάει η Εβραία Μπενάκη. Είναι Εβραία γυναίκα. Μην τρέπεστε να το πούμε. Είναι Εβραία η κυρία Μπενάκη. Προσέξτε. Και μιλάει στον Εβραίο πρόεδρο Παπούλια, ο οποίος είναι Εβραίος εξ Ιωαννίνων. Προσέξτε. Ο οποίος κάνει αυτό. Ναι, ναι. Συμφωνεί δηλαδή. Ο πρόεδρος που θα έχει και, αν το θέλετε, είναι ο θεματοφύλακας του Συντάγματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμφωνεί και λέει: ναι, έτσι είναι. Ωραία. Για ποιο λόγο μιλάμε? Για ποια δημοκρατία, για ποιο κράτος, για ποιο πρόεδρο, για ποια βουλή? Ρε, δεν καταλαβαίνετε που ζούμε, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Η μία Εβραία λέει στον άλλο Εβραίο που είναι ήδη πρόεδρος, θα τα παραβιάσουμε όλα και θα μικρύνουν τα σύνορά σου, τα λέει. Και συγνώ... Δηλαδή σου λέει ότι θα μικρύνει. Δηλαδή πώς θα μικρύνει, κατά τη θάλασσα δεν πάει, που σημαίνει τι. Έχουμε φτιάξει τους δήμους καλλικρατικούς. Πάω. Να μην ανοίγουμε κεφάλαια, ναι, καινούργια. Ναι. Θέλω μόνο να σας ρωτήσω ένα πράγμα, κύριε Σόρα, την άποψή σας, γιατί με ενδιαφέρει. Αυτό που ακούσαμε τώρα δημοσιογραφικά εμένα μου ακούγεται ως μέγιστη είδηση. Δεν αναπαρήχθη από κανέναν. Δεν θεώρησε κάποιος είδηση το γεγονός ότι η κυρία Μπενάκη λέει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα παραβιάζονται δικαιώματα από ξένα, μη γνωστά κέντρα. Και δεν το θεωρεί κανένας είδηση. Από ποια κέντρα, καλέ, δεν είναι γνωστά? Υπάρχει κέντρο που δεν είναι γνωστό σήμερα? Δεν μπορεί να το πει. Εγώ λέω ότι λέει η κυρία Μπενάκη. Ναι, λέω. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω εγώ ότι λέει η κυρία Μπενάκη. Θα πρέπει να ήταν η κυρία Μπενάκη εδώ να μας εξηγήσει. Τι εννοεί? Αλλά τι εννοεί προφανώς? Εννοεί ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις πέραν από τις γνωστές που δεν μπορούμε να σας τις πούμε παρά το γεγονός ότι είναι γνωστές. Γιατί δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε. Και θα χρησιμοποιήσω και εγώ τώρα εδώ τη φράση που χρησιμοποιεί ο κύριος Σόρας εδώ και πολύ καιρό. Διότι μας περνάνε, ενώ μας περνάνε για ζώα. Εμάς περνάνε για ζώα. Εμάς περνάνε για ζώα. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σόρα, είναι δυνατόν να αντιληφθεί ο Έλληνας που μας ακούει τι ακριβώς συμβαίνει? Και αν, κατά τη δική σας εκτίμηση, έτσι, εάν το καταλαβαίνει, γιατί δεν κάνει κάτι? Έχω πει πολλές φορές σε αυτό το δελτίο, μέσα από αυτό το τηλεοπτικό δέκτη που μας φιλοξενεί και δεν έχει λογοκρίνει ποτέ τίποτα από όσα λέμε, ότι αυτή η Ελλάδα του καναπέ, έτσι όπως περνάει σήμερα ο Έλληνας, έτσι όπως περνάει σήμερα πολύ δύσκολα ο Έλληνας, προφανώς απαντάει όλο αυτό και σε αυτό που είπατε εσείς, γιατί επιλέξατε τα τελευταία χρόνια να βγείτε τώρα, που πριν δεν θα μας άκουγαν. Και σήμερα, τι ακριβώς συμβαίνει, η δική σας άποψη ποια είναι? Η δική μου άποψη είναι ότι δεν μπορώ να τα ρίξω με τους συνέλληνες, οι οποίοι έχουν μια καθημερινότητα την οποία την έκτισε το καθεστώς τόσο πολύ καλά. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο η κυρία Μπενάκη και ο εβραϊσμός της, αν το θέλετε, σε μια χώρα που τη διαλύουν με σχέδιο. Να απαντήσει λέει ποιος, το κανάλι, πιανού. Πιανού είναι τα κανάλια. Πιανού είναι οι εφημερίδες. Τι στοχευμένες εγκάθεται είναι οι εφημερίδες, τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και οι εταιρείες που κάνουν τις εκλογές στα exit polls. Είναι όλο διαβρωμένο το σύστημα. Είναι όλο ο Έλληνας, είναι μόνος του. Να πάει πού στα δόγματα? Ποια δόγματα? Δεν είδατε τι κοροϊδία μας έκαναν? Εγώ θα σας πω ετούτο. Στις 30 Μαΐου λοιπόν, πριν τις 30 Μαΐου, ήταν και η Εθνική Τράπεζα, και εκεί θα μπω, γιατί την ήθελα πολύ την Εθνική Τράπεζα. Και θέλω οπωσδήποτε να περάσω, να τους σπάσω και να τους σπάσω τα κεφάλια, να περάσω μέσα. Κατέθεσα στις 30 Μαΐου 1,175 εκατομμύρια για το 12% της κεφαλικής επάρκειας εθνικής. Το έκανα τελευταία μέρα στις 30 Μαΐου. Μέχρι τότε όμως βγαίνουν σε όλα τα κανάλια, ακόμα και ο παπάς ο Άνθιμος, το δόγμα, που είπα ότι η Εκκλησία έχει 3,5 τρισεκατομμύρια σε ένα λογαριασμό,
Και θα σας αποδείξω ότι οι εκκλησίες πλουτίζουν με μετόχια, με μοναστήρια. Είναι καθαρά μαγαζιά των μυστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών που ούτε καν τους ξέρετε εσείς. Υπάρχουν υπηρεσίες μυστικές και πολύ στοχευμένες, εγκάθετες και ανθιλικικές και σε όλο τον πλανήτη, όπου δεν ξέρετε ούτε καν τα ονόματά τους. Υπάρχουν γύρω στις 150 υπηρεσίες. Άρα λοιπόν, κακώς να νομίζετε ότι είναι απλά τα μοναστηράκια που δεν παράγουν τίποτα οι καλόγεροι εκεί μέσα. Σιγά μην κάνουν προσευχή. Για να προσευχηθούν οι καλόγεροι όλοι να ξεχωριστεί η Ελλάδα. Τους προκαλώ να κάνουν όλη προσευχή. Να κάνει και ο Πάπας άλλο καταραμένο παιδί εκείνο. Κάντε όλη προσευχή, ρε. Να στρώσει ο πλανήτης. Όλα αυτά τα δόγματα λοιπόν δεν έχει καμία θεότητα μέσα τους. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες και οι βαριές υπηρεσίες των παγκόσμιων ταμείων είναι μέσα σε εκκλησίες. Ξέρετε γιατί. Γιατί από τα παγκόσμια ταμεία μπορούν να κατεβάσουν χρήματα. Των ανθρώπων τα ταμεία. Αυτή είναι άφραγγη. Τι να έχει η εκκλησία. Αφού κανονικά πρέπει να έχει τα χρήματα των ανθρώπων. Πού είναι. Και τι τα κάνει. Πώς τα διαχειρίζεται. Δηλαδή τι τα κάνει. Τα κάνει μετόχια. Ξέρετε τι. Εγώ γνώρισα μία μονή που είχε 100 μετόχια. Τα μετόχια τι είναι. Από το να κρύβεις τα πάντα μέσα, τι να τα κάνεις 100 μετόχια στον πλανήτη, είσαι μια διοίκηση ολόκληρη. Άρα οι αυτόνομες εκκλησίες κατεβάζουν χρήματα, κάνουν ό,τι θέλουν, οι μυστικές υπηρεσίες, οι βαριές κυκλοφορούν μέσα από εκεί. Θέλω να πω ότι το 1827 κατέθεσε τη διαχείριση των οικονομικών του ο Πάπας στους Ρότσαρντ. Με πληροφορίες μιανού κολοπράκτορα, ο οποίος τον κολοπράκτορα γιατί ήταν του Rothschild πράκτορας, μας αποκάλυψε ότι όλα τα μοναστήρια και οι θησαυροί τους έχουν και μία τράπεζα την Αγροτική στην Ουρανούπολη και μέσα στις Καριές, όπου ενώ η Αγροτική έχει κλείσει και έχει γίνει πυρός, αυτή έχει μείνει Αγροτική. Δουλεύει με μονομένο κατάστημα μόνο για το Άγιο Ρος με χρήση σαν την τράπεζα του Βατικανού. Καταλαβαίνετε τι μου λέτε. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται στη χώρα σας. Καταλαβαίνετε τι είπα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς έχει γίνει και πώς δουλεύει όλο το σύστημα. Τα δόγματα τώρα, τα δόγματα που όλος ο λαός με το μαστίγιο είναι κάτω από εκεί, δίνουν συνέχεια πληροφορίες, είναι τόσο κοντά και τόσο μαζί με τους πολιτικούς. Θέλω να ξέρετε ότι οι πολιτικοί είναι παιδιά των δογμάτων, άσχετα αν το δόγμα είναι χριστιανικό, καθολικό, βαπτιστής αυτός, χιλιαυτός, όλοι αυτοί είναι πακέτο. Έχουμε 6.500 θρησκείες. Ποιοι τις κάναμε, τι τις έχουμε. Ακόμα και ο μουσουλμανισμός είναι δικός τους, δεν είναι των ανθρώπων. Δεν έχει τίποτα θεϊκό μέσα του. Είναι στοχευμένα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι στον αραβικό κόσμο αυτοί βγάζουν κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα βλέπεις ότι οι εκκλησίες βγάζουν κυβερνήσεις. Είναι δηλαδή τα παιδιά τους τα ίδια. Ωραία. Πάνε και τα ορκίζουν. Πού ορκίζονται. Ο άλλος είναι Εβραίος. Τι να ορκιστεί. Σας βάλουμε εσένα να ορκιστεί στο. Ναι. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα με τον ελληνισμό μας. Άρα λοιπόν εμείς μιλάμε για χώρα, αυτοί μιλάνε για δόγματα. Είναι στρατιώτες κάπου και πηγαίνουν για μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Πάνε να σου φύγει, να φύγει το σύνταγμά σου. Το σύνταγμα είναι του λαού. Το σύνταγμα είναι δικό μας, είναι των Ελλήνων μας. Καλός ή κακός έτσι όπως το έχουν φτάσει. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το τέταρτο μέρος της δεύτερης μεγάλης ενότητας αυτής της κουβέντας με τον Αρτέμι Σόρα και όταν θα επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία βρίσκονται σε τράπεζα του Καναδά και τα οποία μπορούν να ελευθερώσουν πραγματικά τους Έλληνες. Αφήνουμε λοιπόν πίσω την Τράπεζα της Ανατολής και πάμε σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο.